Κύριε Τσάχα, σήμερα συνοδεύσατε τον Πρωθυπουργό στην περιοδία του στην Κοζάνη και στη Δυτική Μακεδονία, όπου ξεδίπλωσε τις πτυχές του προγράμματος του ΣΔΑΜ. Τι σηματοδοτεί η δικιά σας παρουσία εδώ με την ιδιότητα του Προέδρου της ΔΕΔΑ? Ήρθαμε για να υποστηρίξουμε και να αναλύσουμε και εμείς τη δουλειά που έχει γίνει στο κομμάτι της ανάπτυξης δικτύων φυσικού αερίου στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Είμαστε πολύ περήφανοι γιατί έργα τα οποία βρίσκονταν απλά στα χαρτιά όταν αναλάβαμε πλέον έχουν οριστικούς αναδόχους οι οποίοι υπογράφουν μέχρι τέλος του χρόνου και μέχρι τέλος του 23 θα έχουν υλοποιηθεί όλα τα έργα τα οποία είχαμε σχεδιάσει και κάποιοι υποστήριζαν ότι δεν θα μπορέσουν να γίνουν. Πλέον είναι έργα που είναι προς σύμβαση και τους επόμενους μήνες θα δείτε τα εργοτάξια σε όλες τις πόλεις που περιέχονται στο σχεδιασμό μας. Να πούμε συγκεκριμένα για τη Φλόρινα που είναι η πρώτη που βρισκόμαστε, τι πρόκειται να γίνει και αν έχετε να μας δώσετε και πιο συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Στη Φλόρινα είναι η σύμβαση με τον ανάδοχο στο ελεγκτικό συνέδριο, δεν αναμένεται κανένα πρόβλημα. Τις επόμενες μέρες θα επιστρέψει για να υπογράψουμε τη σύμβαση και αρχή του χρόνου ξεκινάει το σκάψιμο προς τις δύο κατευθύνσεις και για να συνδεθεί με την έξοδο του Μπερδίκα, αλλά και το σκάψιμο μέσα στην πόλη για να υλοποιήσουμε το δίκτυο εντός των πόλεων, ώστε να συνδεθούν αυτά τα δύο κομμάτια και να μπορέσουν να πάρουν άμεσα οι κάτοικοι της Φλόρινας να έχουν πρόσβαση σε αυτή τη φτηνή και φιλική στο περιβάλλον μορφή ενέργειας. Μπορούμε να πούμε πότε θα τροφοδοτήσει το δίκτυο με ενέργεια? Από τη μεριά μας θα είμαστε έτοιμοι προς τα τέλη του 2022 και αναμένουμε από το ΔΕΣΦΑ να ολοκληρώσει τις εργασίες υλοποίησης της εξόδου στην θέση Περδίκα, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε αέριο στην πόλη. Τελικά κάτοικοι που ταλαιπωρούνταν τόσα χρόνια, ακούμε το έργο του δικτύου της τηλεθέρμανσης στη Φλόρινας επί πολλά χρόνια, αναμένεται να δοθεί λύση. Είναι μήπως και η πρώτη από τις λύσεις που ετοιμάζεται για τη Δυτική Μακεδονία την επόμενη μέρα? Είναι η Φλόρινα, παρότι ήταν... Σας δίνω πάσα και για την συνέχεια. Το έργο, παρότι ήταν αυτό που εντάχθηκε τελευταίο, πήγαν όλα καλά και είναι το πρώτο που θα ξεκινήσει, μαζί βέβαια και με την Καστοριά και το Άργος Οριστικό και τους μη ενεργειακούς δήμους, μαζί και τα Γρεβενά, μαζί και το έργο Πέριξ των Ενεργειακών, Δήμων και ετοιμαζόμαστε, μελετούμε, ακούσαμε και το ενδιαφέρον των Δημάρχων για επέκταση σε άλλους δήμους. Είμαστε δίπλα τους ώστε να σχεδιάσουμε τα δίκτυα της επόμενης περίοδου. Υπάρχει δυνατότητα έτσι, προγραμματική, τεχνική, γιατί ζητήθηκε και από το Δήμαρχο Βοΐου και από το Δήμαρχο Σερβίων. Υπήρχε ενδιαφέρον, βλέπουν τη δουλειά και τη γρήγορη ανάπτυξη των δικτύων που γίνονται σε άλλες πόλεις. Υπάρχει από εσάς διάθεση και δυνατότητα να μελετηθεί? Ναι, έχουμε πολύ μεγάλη διάθεση και αυτό είναι και το σκεπτικό της εταιρείας μας, να υλοποιούμε, να βάζουμε στέρεες βάσεις στα πρώτα έργα και όταν αυτά παίρνουν το δρόμο τους να σχεδιάζουμε τις επεκτάσεις σε νέες πόλεις. Ακούσαμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, τεχνικά όλα με περισσότερες ή μικρότερες δυσκολίες όλα λύνονται πλέον και με τις νέες μεθόδους που εφαρμόζει η εταιρεία μας, όπως είναι η προμήθεια με το LNG, με τα έργα του Small Scale LNG που λέμε. Άρα είμαστε διαθέσιμοι να κάτσουμε από κοινού με τις δημοτικές αρχές να εξετάσουμε αυτά τα νέα έργα. Ευχαριστούμε πολύ.